Σήμερα έγινε η εξής προβοκάτσια. Αφήσανε 20 με 30 κουκουλοφόρους αντιεξουσιαστές. Τους είδαμε όλοι, περάσανε μπροστά από τα μάτια μας από την Πανεπιστημίου. Τους άφησαν στην αστυνομία, περάσανε. Και πώς καταλάβαινες ότι ήταν αυτού του χώρου? Θα σας πω. Ξαφνικά βγήκαν 30 άνθρωποι με μάσκες στο πρόσωπο, μαύρα ρούχα πάνω κάτω. Ούτε ένας δεν κρατούσε ελληνική σημαία. Γιατί ως γνωστόν οι αντιεξουσιαστές με την ελληνική σημαία είναι όπως ο Βρυκόλακας με το Σταυρό και τον Αγιασμό. Λοιπόν, ξαφνικά μέσα σε μια διαδήλωση που όλοι είχαν μια ελληνική σημαία, 30 στα μαύρα με μάσκα στο στόμα, περάσαν την Πανεπιστημίου, φτάσαν μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, βγάλαν τις φεντόνες, πετάξαν τις πέτες στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Εκεί εδόθη εντολή στις δυνάμεις των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών. Μέχρι εκείνη την ώρα, κυρία Μπιζόλη, μιλάμε για τις 2.30 το μεσημέρι, ήταν η πιο ειρηνική διαδήλωση που έχει γίνει ποτέ. Δεν ακούγονταν καν υβριστικά συνθήματα για την κυβέρνηση. Τίποτα. Μόνο για τη Μακεδονία. Όμως, ότι δέχτηκαν πέτρες, καδρόνια, φυσικά, σίδερα, φωτοβολίδες. Γιατί δέχτηκαν πέτρες και καδρόνια από τους αντιεξουσιαστές. Γιατί έχουμε και το άλλο φοβερό στην Ελλάδα. Έχουμε τους μόνους αντιεξουσιαστές που υπερασπίζονται την εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι αυτοί που κάνετε περισσότερο από αυτή τη χώρα, παραλαμβάνω. Εσείς τη φάση την καταγγέλλετε. Φυσικά την καταγγέλλω. Αλλά σήμερα ήταν αυτό που σας είπα, γιατί το είδα με τα μάτια μου. Γιατί δηλαδή σήμερα, γιατί δεν θα μας κοροϊδέψετε εσείς. Τους είδαμε. Εγώ ήμουν εκεί. Φοβάστε να πείτε ότι η βία που χρησιμοποιούν οι χρυσαυγίτες. Σταματήστε. Κυρία Μπιζόλη, για να καταλάβετε, πετάξανε μετά κόκκινες μπογιές. Ξέρετε κανένα χρυσαυγίτη να πετάει κόκκινες μπογιές? Είναι το σήμα κατεθέν των εξαρχείων. Στα βιβλιοπωλεία μου τις έχω δεχθεί 150 φορές. Λοιπόν, οι άνθρωποι ήταν από τα εξάρχεια αντιεξουσιαστές. Τους άφησε η αστυνομία και περάσανε. Τους άφησε η αστυνομία και περάσανε. Και το έκανε επί σκοπό για να μπορούν να διαλύσουν τη διαδήλωση. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ρίχνοντας τόνους χημικών. Η κυρία Γεωργοβασίλη. Και το είπε σήμερα στη δήλωσή του που ευτυχώς την πέσατε και ευχαριστώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Η κυρία Γεωργοβασίλη να το ξέρει. Και όποιος αξιωματικός αστυνομία συμμετείχε σε αυτό που έγινε σήμερα, αυτό όταν γίνει η κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα το διερευνήσουμε και θα τιμωρηθούν. Και οι πολιτικοί που έδωσαν την εντολή για να γίνει αυτή η προβοκάτσια, και δυστυχώς οι λίγοι επίρροι αξιωματικοί που δέχτηκαν να γίνει αυτό το πράγμα. Έγινε επί σκοπό από την κυβέρνηση για να διαλυθεί το συναλυτήριο. Συμμετείχαν αστυνομικοί. Προφανώς, γιατί για να περάσουν αυτοί από τον μπλόκο αστυνομίας, κάποιος έδωσε την εντολή. Προφανώς αυτό έγινε. Μπροστά στα μάτια μας έγινε, κύριε Μπιζόγλη. Όσοι μας το σύνταγμα το είδαμε. Μπροστά στα μάτια μας.